Υπάρχει ανησυχία, τεράστιες αντιδράσεις κυρίως στους παραδοσιακούς καζανάριδες έχει επιφέρει και στους αμπελουργούς ένα σχέδιο νόμου το οποίο προκαλεί, αλήθεια είναι, βέβαια, αντίδραση, προκαλεί αντίδραση και να πούμε και κακά τα ψέματα δεν είναι η πρώτη φορά που υπάρχει αυτό το κλίμα, το κακό κλίμα στις τάξεις των καζανάριδων, το οποίο έχει προέλθει βέβαια από κυβερνητικές αποφάσεις και από έναν σχεδιασμό που σύμφωνα με τους ίδιους, που σύμφωνα με εκπροσώπους τους, δεν βοηθά τον κλάδο να ανακάμψει, να πάρει λίγο τα πάνω του, να δοθεί μια όθηση σε ανθρώπους πραγματικά που τηρούν την παράδοση, που τηρούν ήθη, έθιμα, θέλουν να παραδώσουν τη σκυτάλη στην επόμενη γενιά και πάνω κάτω είναι άνθρωποι έτσι. Αρκετοί από αυτούς βιοπαλαιστές, κακά τα ψέματα. Υπάρχει μια διαβούλευση η οποία έχει ολοκληρωθεί και κατ' επέκταση σφοδρές αντιδράσεις. Ολοκληρώνεται διαβούλευση, υπάρχει σχέδιο νόμου, υπάρχουν αντιδράσεις. Και ποιο είναι το βασικό χωρίο, είναι ότι απαγορεύει τη χρήση της παραδοσιακής ονομασίας της τσικουδιάς και τσίπουρο, η οποία την αντικαθιστά το σχέδιο νόμου με τον όρο προϊόν απόσταξης μικρών αποσταγματοποιών. Και θέλω να πάμε λίγο στον κύριο Μύρο Χιλετζάκη, είναι αντιπρόεδρος της ΕΑΣΥ. Καλησπέρα μας. Καλησπέρα κύριε Παναγιωτόπουλε, σας και στους τηλεθεατές σας. Λοιπόν, υπάρχουν αντιδράσεις, υπάρχει προβληματισμός. Το στάδιο, να τα πάρουμε από την αρχή τα πράγματα, έχει ολοκληρωθεί το στάδιο της διαβούλευσης, σωστά? Σήμερα ολοκληρώνεται. Μάλιστα. Οπότε δεν έχουμε καμία απολύτως εξέλιξη, λυμένη απόφαση? Η λυμένη απόφαση ήταν από το 2016 που ψηφίστηκε το συγκεκριμένος, ας το πούμε, νόμος. Το 2016 χάσανε επίσημα οι μικροί αποσταγματοποιοί το κομμάτι που λέγεται τσικουδιά Ασία. Ναι. Δεν σημαίνει όμως ότι μία διαβούλευση, μία απόφαση υπουργική δεν μπορεί να τα ανατρέψει αυτά. Έγινε μία συνάντηση στην Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου. Ήταν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς, η ομάδα αμπελουργών, η αποσταγματοποιοί, η περιφέρεια Κρήτης, οι ενώσεις, οι συνδικαλιστές. Ναι. Ομόφωνα είπαμε ότι όλοι μαζί θα διεκδικήσουμε για τον κλάδο ό,τι είναι τα πρέπον. Ναι. Γιατί πρέπον δεν είναι μόνο το όνομα, πρέπον είναι να μπορεί και ο κύριε Χιλετζάκη, προτείνω, συγγνώμη σας διακόπτω, να βάλουμε μια ανωτελεία, επειδή είναι ένα θέμα το οποίο αφορά πάρα πολύ κόσμο και έχουμε δεχτεί και πολλά μηνύματα, να βάλουμε μια ανωτελεία, να επιστρέψουμε μετά από 3 λεπτά, μετά από διαφημιστικό διάλειμμα, για να έχουμε το χρόνο να εξαντλήσουμε το θέμα. Να σας ευχαριστήσω. Λίγο υπομονή, 3 λεπτά. Έχουμε ανοίξει μια συζήτηση με τον αντιπρόεδρο της ΕΑΣΥ, τον κύριο Μύρο Χιλετζάκη, αναφορικά με αυτό το κλίμα αναβρασμού το οποίο κυριαρχεί στις τάξεις παραγωγών και καζανάριδων και όχι μόνο, στο μέτωπο της ονομασίας της τσικουδιάς. Κύριε Χιλετζάκη, καλησπέρα και πάλι και ευχαριστώ και για την αναμονή βέβαια. Είχαμε μείνει σε αυτές τις συζητήσεις, διαβουλεύσεις που έχουν πραγματοποιηθεί το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Για πείτε μας. Καταρχήν να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Δεν έχει χαθεί το όνομα Τσικουδιά. Ναι. Το όνομα Τσικουδιά υπάρχει. Το όνομα Τσικουδιά υπάρχει για τους αποσταγματοποιούς. Το όνομα Τσικουδιά, ναι, πάει να χαθεί από τους διήμερους. Πολύ καλά κάνετε και το ξεκαθαρίζετε. Διήμερη δηλαδή. Διήμερος είναι μία ειδική άδεια που δόθηκε πριν από πολλά χρόνια, που την έδωσε ο αείμνηστος Ελευθέριος Βενιτζέλος στους αμπελουργούς, και τονίζω τη λέξη αμπελουργούς. Ναι. Την άδεια δεν την έδωσε στο καζάνι, την έδωσε στον αμπελουργό σε περιόδους θεομηνίας να μπορεί να αποστάζει το προϊόν του, ναι, και να μην το πετάει. Μάλιστα. Και να κάνει το περιβόητη τη ρακή, την τσικουδιά, τη δικιά μας. Ναι. Η τσικουδιά υπάρχει σαν όνομα, αλλά δεν υπάρχει πλέον στο διήμερο καζανάρι. Δηλαδή στον καζανάρι που ανοίγει το καζάνι του για 1,5 μήνα κάθε χρόνο, ναι, και αυτός μπορεί να αποστάξει ένα ποσοστό στρεφύλων, ναι, δηλαδή από τα περιβόητα τσίκουδα, από τα αμπέλια του. Αν δεν έχεις αμπέλια, καζανάρις δεν μπορείς να είσαι. Πρέπει να έχεις αμπέλια για να έχεις καζάνι. Και αμπέλια, όταν εννοούμε αμπέλια, δεν μιλάμε ούτε για επιτραπέζια, ούτε και για σταφυδάμπελα. Μιλάμε για εινοποιήσιμες ποικιλίες που οδηγούνται στο κομμάτι που λέγεται εινοποίηση. Και το υπόλοιπο που λέγεται στρέμφυλο τσίκουδο, να μπορέσει να το παίρνει από αποστάσεις. Μάλιστα, οπότε αυτή η διαφαινόμενη εξέλιξη για απόσταξη σας βρίσκει αντίθετο. Εμάς μας βρίσκει θετικούς ότι πάει να διατηρηθεί το επάγγελμα, ναι, αλλά πρέπει να διατηρηθεί σωστά. Μάλιστα. Πρώτον, δεν μπορούμε να βγάζουμε 2 προϊόντα στην αγορά.
Δηλαδή, άλλο είναι το προϊόν του επαγγελματία αποσταγματοποιού που είσαι το αποσταγματοποιείο και θα το λέει τσικουδιά, και άλλο θα είναι το δικό μου να λέγομαι διήμερος. Πρέπει η ονομασία να είναι, ναι, και ας λέγεται τσικουδιά διήμερο αποσταγματοποιού. Η λέξη όμως τσικουδιά πρέπει να παραμείνει. Ξεκαθαρισμένο αυτό. Δεν το συζητάμε. Αδιαπραγμάτευτο. Γιατί έχουμε και έξτρα παρθένο ελαιόλαδο Κρήτης, που άλλα είναι ΠΟΠ και άλλα δεν είναι. Αυτό είναι το μεγαλύτερο παράδειγμα. Σωστά. Στην δηλαδή αρχή... έχουμε μια περιοχή που είναι ΠΟΠ, βέβαια, και λέμε έξτρα παρθένο ελαιόλαδο Κρήτης, ΠΟΠ Αρχάνες παράδειγμα, και λέμε έξτρα παρθένο ελαιόλαδο Κρήτης από ένα χωριό που δεν είναι ΠΟΠ. Στην αρχή της συζήτησης μας είπατε ότι η μάχη δεν έχει χαθεί. Έχετε κάποια ενημέρωση. Η μάχη δεν έχει χαθεί. Ναι, επειδή γνωρίζω και τις επαφές που πραγματοποιείτε και με στελέχη του Υπουργείου, αν γνωρίζετε κάτι, αν έχετε να μας δώσετε κάποια είδηση. Υπήρξε μια διαβούλευση. Στη διαβούλευση έχουν κατατεθεί χιλιάδες προτάσεις. Οι προτάσεις αυτές ξεπερνάνε τις χιλιάδες προτάσεις. Όσες μέρες ήταν ανοιχτό το σύστημα της διαβούλευσης, 25.000 διήμεροι αποσταγματοποιοί από όλη την ελληνική επικράτεια. Πάνω από 25.000, μην πω 25, πάνω από 25.000 έχουν καταθέσει τις προτάσεις. Αυτές οι προτάσεις πρέπει να αξιολογηθούν, ναι, και θα βγει μετά το Υπουργείο Οικονομικών να κάνει μία παρουσίαση σε όλους εμάς τους εμπλεκόμενους, δηλαδή τους καζανάριδες. Ότι μετά από τη διαβούλευση βγάλαμε αυτό. Δεν σημαίνει ότι επειδή είμαστε σε διαβούλευση αποφασίζαμε και διατάξαμε. Η περιφέρεια μαζί με την εκπρόσωπο, την κυρία Κουδετσανάκη, την Ειρήνη, ναι, η ομάδα Μπελουργών Κρήτης, ο σύλλογος, οι τέσσερις συλλόγοι αποσταγματοποιών νομού Ηρακλείου, Λασιθίου, Ρεθύμνου και Χανίων, οι συνδικαλιστές του νησιού και οι συνεταιριστές, αποφασίσαμε από κοινού να γίνει μια επιτροπή και αυτή η επιτροπή να διεκδικήσει μαζί με την κυρία Κουδετσανάκη που εκπροσωπεί την περιφέρεια Κρήτης διάφορα θέματα. Πρώτο και σημαντικό την ονομασία, τη λέξη τσικουδιά και άλλα διάφορα θέματα που αφορούν τον κλάδο. Δεν σημαίνει αν μου δώσει εμένα μόνο το όνομα, να μου δώσει, να με βάλει και σε ένα μικρό πρόγραμμα όπως είναι της οικοτεχνίας και να μπορώ και εγώ να μπω στο μπουκάλι και σαν μικρός αποσταγματοποιός να μπορώ να διαθέσω νόμιμα, σωστά, με τα υγειονομικά πρωτόκολλα, το τονίζω αυτό, ναι, πυρακή μου σε όλη την ελληνική επικράτεια και όχι μόνο. Μάλιστα. Αυτά είναι τα θέματα που πρέπει να θέσουμε. Εγώ συγκεκριμένα σαν Μύρο Σιλετζάκης, σαν αντιπρόεδρος της ΕΑΣΥ, στην προηγούμενη διαβούλευση τοποθετηθήκαμε όλοι και κάναμε προτάσεις. Μία από τις προτάσεις τις δικές μου προσωπικά είναι που το έχω εκφράσει και στην Ομοσπονδία Αμπελουργών Αφικούχων Ελλάδος, είναι ότι η ρακή είναι ένα αμπελουργικό προϊόν. Ένα προϊόν που δεν χρειάζεται βιομηχανική επεξεργασία. Παίρνουμε τα σταφύλια, τα πατάμε, τα βάζουμε στο βαρέλι, τα αποστάσουμε. Δεν χρειάζεται βιομηχανική, είναι αμπελουργικό προϊόν. Οι αποσταγματοποιοί οι άλλοι δεν είναι έτσι. Έχουν το υλικό ενόπνευμα, έχουν βιομηχανίες, έχουν φορολογικές. Γι' αυτό αποθήκες. Αναφέρατε και βάζετε και στην ατζέντα τον όρο οικοτεχνία. Προσπαθείτε να τα συνδέσετε. Αυτό είναι ο λόγος. Προσπαθώ να τα συνδέσω και μπορώ να τα συνδέσω και με κάτι άλλο που η δικιά μου πρόταση είναι κάθετη, ναι, και θα την υποστηρίζω μέχρι τέλους, ότι όλα τα αμπελουργικά προϊόντα όπως είναι και η κράπα της Ιταλίας, και φέρνω παράδειγμα τους Ιταλούς και πατάω πάνω στην Ιταλική νομοθεσία, ναι, θέλω να μπει στις συνδεδεμένες ενισχύσεις. Ο Παναγιωτόπουλος, ο Νίκος, ο αμπελουργός που θέλει να αποστάξει την παραγωγή του από το ινάμπελό του στον Άφρικα του Χιλετζάκη του Μύρου παράδειγμα, μπορεί να πάρει μια συνδεδεμένη ενίσχυση εφόσον είναι αμπελουργικό προϊόν, να επιδοτηθεί και γι' αυτό, και αυτό του κατοχυρώνει αμέσως και την ονομασία, και έχουμε και το πουγου έτσι κουδιά Κρήτης που είναι σημαντικό από το 16, και όλο αυτό το πακέτο μπορεί να το βάλει. Είναι κατανοητό. Πώς έχουμε βάλει τη σταφίδα στις συνδεδεμένες ενισχύσεις, τη μαύρη, την κορινθιακή. Οπότε, έτσι να βάλουμε και την τσικουδιά Κρήτης. Συμπερασμα... στη συνδεδεμένη ενίσχυση, ναι, ο φάκελος, κύριε Παναγιωτόπουλε, φτιάχνεται το 22, ναι, η προγραμματική περίοδο ξεκινάει το 23 και πρέπει
και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Υπουργείο Οικονομικών να υιοθετήσουν τη συγκεκριμένη πρόταση, να μπει σε συνδεδεμένες ενισχύσεις στο προϊόν, να τελειώσει και αυτή η ιστορία που περνάει τώρα και τόσα χρόνια, καταγγελίες, δικαστήρια, ευρωπαϊκά δικαστήρια, αποφάσεις, διαβουλεύσεις και όλα αυτά. Οπότε, συμπερασματικά τι προκύπτει, ολοκληρώθηκε σήμερα η διαβούλευση για να κλείσουμε το θέμα σωστά στο μέτωπο της ονομασίας της Τσικουδιάς. Το επόμενο βήμα πότε θα έχουμε εξέλιξη, έχουμε ανακοινώσει από το Υπουργείο Οικονομικών, αυτή είναι η διαδικασία. Αυτό είναι θέμα Υπουργείου Οικονομικών, πότε θα ελέγξει όλες αυτές τις προτάσεις και αν τις ελέγξει. Ναι. Γιατί όταν μιλάμε για διαβούλευση σημαίνει ότι προτείνω αυτό και ακούω τη δικιά σας πρόταση. Αν το Υπουργείο Οικονομικών έχει τη δυνατότητα να ελέγξει μέσα σε λίγες ώρες ή σε μέσα σε λίγα 24 ώρες, είναι άλλο θέμα. Το κομμάτι πάνω από 25.000 προτάσεις, τότε σηκώνουμε τα χέρια ψηλά. Εγώ θεωρώ ότι αυτό θα κρατήσει άλλο ένα μήνα σίγουρα. Ναι. Σίγουρα. Και το Φλεβάρι λοιπόν. Να αξιολογηθούν και το Φλεβάρι να αξιολογηθούν όλες τις προτάσεις. Κομβικό σημείο θα είναι η παρέμβαση δικιά μας όλων εμάς της Επιτροπής που έχει συνταχθεί μετά τη συνεδρίαση στην ΕΑΣΥ. Σωστά. Και θεωρώ ότι θα βγάλουμε κάτι καλό για αυτό το ιστορικό προϊόν της Κρήτης. Γιατί είναι ιστορικό προϊόν. Περιμένουμε, κύριε Χιλετζάκη, η αναλυτικότατη τοποθέτησή σας. Να σας ευχαριστήσω πολύ για ακόμα μία φορά. Περιμένουμε θετικές εξελίξεις. Μακάρι. Να είστε καλά. Να είστε καλά κι εσείς. Να είστε καλά.